Είδες που είπε ότι έρχεται ο Νίκος και ρωτήστε τον τι ό,τι θέλετε. Οι απαντήσεις, για το λόγο του αληθές δηλαδή, είναι αμέτρητες. Δεν κατεβαίνω, κατεβαίνω και δεν σταματάνε. Οι άνθρωποι έχουν πολλές απορίες. Θέλω να δείτε τότε τι γίνεται. Μην είναι καμία κουλή. Συγγνώμη, καλή περίεργη. Όχι, δεν είναι. Αλλά όπως θα είδες, το Βικάκι ρώτησε πάνω από 10. Οι υπόλοιπες 3.000 είναι από πολύ κόσμο που δεν τελειώνουν. Έχει πολλές απορίες ο κόσμος. Οι πιο βασικοί. Αλλά όχι, πολύ ανθρώπινες. Ωραία, εντάξει, εγώ θα απαντήσω. Αν είσαι ελεύθερος, ας πούμε. Είμαι ελεύθερος, να το πω. Για πες το. Πού είναι η καμερά μου. Πού είναι, όποια πάρτε σε όλη. Δεν είμαι ελεύθερος. Όπα. Δεν είσαι ελεύθερος. Αποκλειστικό. Και δεν το ξέρει το παιδί. Κοίτα, το ξέρει το παιδί. Απλά εγώ γι' αυτό παχαίνω, επειδή δεν είμαι ελεύθερος. Α, επειδή δεν είσαι ελεύθερος. Πώς νιώθεις με όλα αυτά που κάνεις, Νίκο. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Νιώθω ωραία. Τώρα νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί είμαι στο πλατό εδώ στην κόρη μου. Οπότε περνάω τέλεια. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ. Ξέρεις, το Σάββατο είναι το live του Jazz και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το επόμενο Σάββατο. Βέβαια. Έγινε υπερπαραγωγή. Αυτό πόσο πολύ έχει μπει στη ζωή σου το Jazz και όλα αυτά που καταπιάνεσαι, γιατί είναι πάρα πολλά. Να πω αυτά που λέμε, την Όχι, αλήθεια. Όχι, να πει τις αλήθειες μας. Εδώ όλοι με την αλήθεια πάμε. Εμένα κάτι με τρώει μέσα μου, αυτό το σαράκι, να διαλέγω τα τραγούδια. Βέβαια. Αλήθεια. Έβαλα τον Γιώργο Θεοφάνους, όπου ξέρεις, κάνει την επιλογή, αλλά το χεράκι μου το βάζω. Είναι 2-3 ζευγάρια που περιμένω πώς και πώς να έρθει το Σάββατο να τα δω. Ξέρεις, το διασκεδάζω κι εγώ, έτσι. Μπορείς να μας το πεις. Ο Τρίφωνας. Εντάξει. Ο οποίος Τρίφωνας αύριο θα πει επιτέλους. Το κάψω, ναι, θα το πω. Πες. Το τραγούδι που του έχω παραγγείλει από την προηγούμενη σεζόν. Ποιο του είναι? Η Σουλτάνα η Φοφό. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν. Εσένα πού σου ήρθε να ασχοληθείς με την τηλεόραση? Λοιπόν. Χαίρομαι για την ερώτησή σου και ήμουν σίγουρος ότι θα το πήγαινε στο κοινωνικό συναισθηματικό. Βέβαια, τέτοια είμαι εγώ. Κοίτα, εγώ ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένος. Οπότε όταν χώρισα, τότε δεν ήθελα να χωρίσω. Τώρα εντάξει, μου έχει περάσει. Δεν θέλω επίσης να χωρίσω. Έκανα μία εκπομπή, πήγα στον Sky, στην Άλκη στη Μαραγκουδάκη, που μου λέει: Να σου πω, αγάπη μου, εσύ είσαι για καθημερινή μεσημεριάτικη εκπομπή. Μεσημεριανή. Λέω: Εγώ. Αποκλείεται. Αν κάνω μία εκπομπή, θα κάνω με ταξίδια. Μου λέει: Ωραία. Και celebrities. Άρα, celebrity travel. Λέω: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Όταν άνοιξε η κάμερα πρώτη φορά στη ζωή μου, ξέρεις, το φως δανάει μπροστά μου, λέω: Δεν τα καταφέρω. Τα ξέχασα όλα, δεν θυμόμουν. Ούτε όν, ούτε τι θα πω. Είχα βαφτεί και με δύο ροζ πράγματα εδώ. Και μετά σ' άρεσε αμέσως αυτό. Δηλαδή, όταν το έκανες και βγήκε η πρώτη εκπομπή, είπες: Θέλω διαβίου να είμαι στην τηλεόραση και να επικοινωνώ με τον κόσμο. Είπα: Δεν θέλω να με βλέπω. Δεν μπορώ να δω celebrity. Τώρα. Όχι. Τώρα με βλέπω, εντάξει, τώρα βλέπω. Αλλά ήταν τότε το celebrity που έπαιζε μετά το Survivor. Και έκανα 50-55% τηλεθέαση και έλεγα: Εντάξει, μωρή, είναι εύκολο. Όταν έφυγα από τον Sky και πήγα στον Αντένα και είδα τα νούμερα που έπεσαν τότε στο 20. Ήταν... Έπεσε στο 20! Καλέ, στεναχωρήθηκα! Στεναχωρήθηκα, λέω: Είναι δυνατόν. Εντάξει, μετά τώρα έχω καταλάβει τι γίνεται. Τώρα που σε βλέπει, αντιλαμβάνεσαι διαφορέ, θεωρεί ότι εξελίσσεσαι, θεωρεί ότι θέλει και άλλη βελτίωση. Τι βλέπει εσένα? Δεν έχω καταλάβει. Αν ο κόσμο θέλει τον κοκλώνει ελεύθερο, εννοώ να κάνει ό,τι θέλει, ναι. Πρέπει να είμαι συγκρατημένο. Γιατί ακούστε αυτή. Μη, Νίκο, σε ξέρουμε, μη το πει αυτό. Ναι, εσύ ακολουθεί του κανόνε. Δηλαδή, όταν σου λένε μη, δεν το λε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα λε. Είναι σαν να πουν πέστο. Με αυτό. Η πιο σκληρή κριτική που έχεις δεχτεί, θυμάσαι ποια είναι? Από το Twitter ξεκινάνε όλα αυτά. Τηλεοπτικά δεν έχω, δεν με πειράζει. Ακούω, όποιος έχει εμπειρία στην τηλεόραση μπορεί να μου πει ότι θέλει και εγώ θα τον ακούσω. Αλλά στο Twitter έχω μερικούς haters, ο οποίους λατρεύω εγώ, γιατί είναι καλιαρντοί. Περισσότεροι και λένε περίεργα, ναι. Να σου πω, το μεγαλύτερο σου όνειρο ποιο είναι? Έχεις ένα όνειρο που λες ότι εγώ αυτό θέλω να το πετύχω, να το κάνω? Δεν είναι η παρουσίαση. Δεν είναι? Όχι. Δεν θα ήθελες δηλαδή, να το κάνεις για πάντα αυτό ή για πολλά χρόνια ακόμα? Όχι, μου αρέσει να δημιουργώ. Όταν βλέπω κάτι το οποίο δεν πάει καλά ή δεν είναι, ξέρεις, ακόμα έτοιμο και το παίρνω στα χέρια μου και το μεγαλώνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το συναίσθημα δεν το αλλάζω με τίποτα. Σ' αρέσει δηλαδή περισσότερο να είσαι παραγωγός παρά παρουσιαστής? Ναι, νομίζω ότι σαν παρουσιαστής το έχω ζήσει, ρε παιδί μου, αυτό. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα, αν είναι μια εκπομπή που ξέρεις, τρελαίνομαι. Βέβαια. Αλλά δεν είναι η προτεραιότητά μου να είμαι εγώ μπροστά. Ας είμαι και πίσω από τις κάμερες. Νομίζω πίσω έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Στις δύσκολες στιγμές σε ποιον απευθύνεσαι? Έχεις συγκεκριμένους ανθρώπους? Κλείνομαι στον εαυτό μου. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Πολλές φορές δηλαδή έχουν έρθει τα πράγματα τα πάνω κάτω.
Απλά ήταν άξιστη, πιστεύω. Ότι όλα είναι στο μυαλό μας. Δηλαδή, μπορεί να έχεις εκατομμύρια τώρα στην τσέπη σου, να είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και αύριο να μην έχεις τίποτα. Και να είσαι το ίδιο ευτυχισμένη, γιατί έχεις κάτι που δεν είναι τα λεφτά ή η επιτυχία. Εγώ αυτό που έχω μάθει καλά στη ζωή μου είναι ότι όσο επιτυχημένος είσαι, όσα πολλά λεφτά και να έχεις, αν τα χάσεις με 0 ευρώ στην τσέπη, που λέμε έτσι λαϊκά, εγώ θα τα ξαναβγάλω. Και θα τα ξαναβγάλω όχι επειδή είμαι εγώ, όλοι μας μπορούμε. Δηλαδή, πρέπει να δίνουμε κουράγιο, γιατί okay, αν πιστέψουμε στον εαυτό μας, όλα έρχονται. 0 ευρώ να έχουμε, αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Και εγώ το έχω κάνει 3 φορές. Γι' αυτό σοκάρομαι, γιατί εσένα σου έχει συμβεί. Οπότε και ο άνθρωπος τώρα που θα μας βλέπει από το σπίτι και θα λέει καλά και τι λέει. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι σου έχει συμβεί αυτό και όχι μία φορά. Και όντως τα έχεις καταφέρει και αναγεννήθηκες από τις τάχτες σου. Καλέ, εγώ δεν υπάρχει. Εκεί που είχα πάρα πολλά λεπτά δεν είχα τίποτα. Άνοιγα το ντουλάπι και δεν είχα μακαρόνια. Ξέρω, ακούγεται περίεργο, αλλά δεν είχα. Οπότε έλεγα, θα φάμε γαριδάκια σήμερα. Δεν το έβαλα όμως κάτω, γιατί ήμουν και καλά συναισθηματικά. Οπότε έλεγα, πειράζει, τα είχαμε και χτες. Σημασία έχει να περνάμε εμείς καλά και να προσπαθούμε. Γι' αυτό και στον κόσμο που δεν νιώθει καλά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι μην το βάζετε κάτω. Δανάη, αλήθεια, δεν πρέπει να το βάζουν κάτω, γιατί ρόδα είναι και γυρίζει. Σήμερα είναι χάλια, αύριο θα είναι καλά. Αρκεί να μην τα παρατάνε. Αυτό ποιο σου το μαθαίνω, η οικογένειά σου, μεγάλωσε σε τι οικογένεια, εσύ ήσασταν αγαπημένη, ήσασταν δεμένη. Καταρχήν είμαι Πειραιώτης, έτσι. Βέβαια, λίμωνο. Τα ναι. Ξέρουμε. Κοίτα, εμείς ήμασταν μια κανονική οικογένεια, πήγαινε σε ένα δημόσιο σχολείο, είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας. Δηλαδή, οι δύο γονείς μου δούλευαν για να πληρώσουμε το νίκη, το ρεύμα, όπως μια κανονική οικογένεια. Έτσι μεγάλωσα κι εγώ. Οπότε τα τάχασα τα χρήματα, δεν μου έλειψαν, γιατί έλεγα γιατί τα είχα και χτες. Βέβαια. Η γύρω σου, όχι η οικογένειά σου απαραίτητα, γενικά οι άνθρωποι που έχεις χρόνια στη ζωή σου, μετά από τις επιτυχίες σου ή και τις αποτυχίες σου, άλλαξαν απέναντί σου, σε αντιμετώπισαν αλλιώς. Σίγουρα κανένα. Είχα πάρα πολλούς φίλους. Στην αρχή δεν μπορούσα να φιλτράρω ποιοι είναι φίλοι μου, γνωστοί μου, ποιοι με αγαπάνε τον Νίκο, ποιοι αγαπάνε την επιτυχία του Νίκου. Όταν τα χάσα όλα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κλείνομαι στον εαυτό μου. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να ζητάω βοήθεια. Μπορεί π.χ. να μην έχω να φάω, θα κάτσω σπίτι. Δεν θα βγω. Ντρέπομαι να ζητήσω για μένα κάτι. Μπορεί για τους φίλους μου να ζητήσω πολλά, για μένα ντρέπομαι. Όταν λοιπόν τα έχασα, μέχρι να ξανανεύω, είχαν μείνει ελάχιστοι δίπλα μου. Ο Τρίφωνας ο Σαμαράς δεν έφυγε ποτέ. Με την τρέλα που έχει, ήταν εκεί όμως. Όταν ξανανέβηκα και τώρα, ας πούμε, που θεωρητικά είμαι σε ένα καλό επίπεδο, έχω πολλούς φίλους, αλλά μπορώ να ξεχωρίσω πια ποιοι είναι δίπλα μου για την επιτυχία και ποιοι είναι δίπλα για τον Νίκο. Πραγματικούς φίλους. Τρεις, ας πούμε, να σου πω, πες μου μια τριάδα που τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, είναι από το χώρο, αλλά νιώθεις ότι θα είναι εκεί για πάντα. Ποιος θα σου έρχεται στο μυαλό, οι τρεις πρώτοι, ποιοι είναι που σου έρχονται στο μυαλό. Κοίτα, από το διάσημο. Ναι. Ο Τρίφωνας είναι μέσα σε αυτούς 100%. Είναι πάρα πολύ που έχω. Έχω 5-6 άτομα. Τώρα μην τα πω γιατί μπορεί να ξεχάσω κανένα και να τζαντιστούν. Ναι. Η Βίκη, ας πούμε, η μητέρα σου, θεωρώ ότι. Η γυναίκα μου. Θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι δίπλα μου, είτε έχω λεφτά είτε όχι. Ναι, αυτό στο επιβεβαιώνω εγώ. Πίστεψέ με. Λοιπόν, Άρη, μπορείς να έρθεις κι εσύ. Πού ήταν, έλα κι εσύ. Να, τον είχα αφού. Μα τα λέγατε τόσο ωραία. Ξέρεις τι, τον πήρα μονοκοπανιά. Γιατί είναι μα καλά έκανες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ δεν ξέρουμε το από πίσω του. Και επειδή εγώ τυχαίνει να τον γνωρίζω και να είναι ένας άνθρωπος που αλήθεια θαυμάζω πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως προσωπικότητα γενικότερα. Είναι ωραίο και οι άνθρωποι από το σπίτι που μπορεί να έχουν άλλη γνώμη, να βλέπουν μόνο το φρουφρού και να μην ξέρουν το από πίσω και τις δυσκολίες. Είναι ωραίο γιατί και μπορεί να ταυτιστούν και μπορεί να πάρουν δύναμη. Είπε πολύ ωραία πράγματα και εγώ αυτά τα ήξερα. Οπότε μου αρέσει να βγαίνουν. Εδώ ξέρεις, είμαστε του κοινωνικού. Μ' αρέσει να βγαίνουν προς τα έξω τέτοιες ιστορίες. Να πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχει γίνει αυτό με την εταιρεία που δεν πήγε καλά. Εγώ έχω δώσει το λόγο μου. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Έχω δώσει το λόγο μου ότι θα βοηθήσω τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Eurovision. Άκτο. Ναι. Ποια χρονιά. Πότε πήγε η Ντέμι. Α, 2017, δεν το ξέρει κανείς ο Αρσενάκος, άνθρωπος δεν το ξέρει αυτό που θα σας πω τώρα. Αποκλειστικό. Εγώ όμως γίνεται κάτι με την εταιρεία. Πέφτει η εταιρεία έξω, εγώ δεν έχω λεφτά, με πετάνε έξω όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω να πληρώσω τα έξοδα της αποστολής. Μιλάμε τώρα αρκετά χρήματα, 40.000, 50. Και τι έκανα, παιδιά, πούλησα ό,τι είχα και δεν είχα. Θυμάμαι ένα ρολόι, ένα αυτοκίνητο, τα πάντα. Δεν είπα ποτέ τίποτα για να πάει η αποστολή για να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Το έκανα, δεν το ξέρει κανείς, το είπα πρώτη φορά. Ναι, ναι. Αλήθεια. Υπέροχο.
Και θέλω να σου πω ότι το πιο γοητευτικό και ωραίο πράγμα στον Νίκο, και έτσι κερδίζει νομίζω τους ανθρώπους και για εσάς που δεν το ξέρετε προσωπικά, είναι ότι όλες τις δυσκολίες του, εγώ δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που έκανε την πρόταση στη μαμά μου για το Just και έτσι λέω: θέλω να τον γνωρίσω να έρθω κι εγώ. Και μου λέει: Αντέλα, θέλω να δω αν είναι αλλούνταλου. Γιατί στην αρχή έλεγα: αυτό είναι αλλούνταλου, δεν είναι με τα συγκαλά του. Λέω: θέλω να δω αν είναι έτσι και πάμε. Και αρχίζει και μας λέει την ιστορία στο Κίκα, στο Περιστέρι, δεν το ξεχάσω. Εγώ και η μάνα μου είμαστε δίπλα και κλαίμε. Κλαίμε, εμείς κλαίμε με λιγμούς και ο Νίκος είναι χαμογελαστός και λέει: δεν είχα να φάω! Δεν είχα αυτό! Αλήθεια είναι. Εμείς πλαντάζαμε και μου λέγει η μαμά μου μετά: λέω ρε εσύ, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζαμε. Λέω: σοκαρίστηκα. Μου λέει: είδες ότι όντως έλεγε πράγματα που ήταν δραματικά, αλλά δεν έχασε το κουράγιο του, ήταν μέσα στο χαμόγελο. Αυτό είναι σύλληπτο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Να τώρα. Πω κάτι. Ναι, ψάχνω να βρω κάτι. Έτσι με αφορμή, γιατί η Δανάη μου δίνει ωραίες αφορμές και ξέρω ότι στο σπίτι όλοι αυτοί που μας βλέπουν τώρα σίγουρα κάποιοι θα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παιδιά, μην το βάζετε κάτω. Κοιτάξτε εδώ. Τα είχα όλα, τα χάσα, τα ξανακάνω. Ελπίζω να μην τα ξαναχάσω, αλλά οκ, okay, so what, τι έγινε. Μπράβο, δεν το βάζουμε κάτω, κουράγιο. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Την ιστορία αυτή την επιχειρηματική που έζησες και τη μοιράστηκες και πριν από λίγο, την ξέρει το Πανελλήνιο. Ναι. Την έχεις μοιραστεί και καλά έκανες και τη μοιράστηκες. Ερώτηση. Μπορείς να μας πεις, επειδή είσαι ένας άνθρωπος με χιούμορ που αυτοσαρκάζεται συνεχώς, η πιο δύσκολη στιγμή, η προσωπική, η δική σου, η ανθρώπινη και όχι η επιχειρηματική, ποια μπορεί να ήταν στη ζωή σου? Κοίτα, μερικές φορές μας πιάνει το εγωιστικό. Οπότε ξέρεις, όταν νιώθεις δυνατός και ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα και ξαφνικά βρίσκεσαι να ψάχνεις τα ψηλά για να πάρεις το λεωφορείο, για να πας στο γραφείο, εκεί νιώθεις αδύναμος. Εγώ υπήρχε στιγμή που ήμουνα με τη σχέση μου στο σπίτι, ποτέ δεν μου έλειψε τίποτα. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, πάρε 50 ευρώ. Κοίτα, το λέω και να τριχιάζω. Για να έχεις 20, δηλαδή 50. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ήταν εκεί όμως. Εκεί αυτό ήταν. Μας εγώ όμως ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Γιατί είχα μάθει να είμαι ο αρχηγός στην κατάσταση και ξαφνικά είχα ανάγκη. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να βρεθεί, ξέρεις, αυτό το χέρι που θα μου δώσει. Είχε έρθει η αδελφή μου από την Αμερική και μου λέει: Νίκο, σε παρακαλώ πολύ, πάρε 1000 δολάρια. Παλιά για μένα ήταν τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να είναι τα χρήματα για ένα χρόνο. Παιδιά, με έπιασαν τα κλάματα και είναι πρωί. Δεν θέλω τώρα να το πάω πολύ στο μελό, γιατί εκεί πάει, αλλά όντως συγκινούμε, γιατί είναι αλήθεια. Ξέρεις, ένιωσα ξαφνικά ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα και είμαι στα χέρια των άλλων. Άρα, αυτή ήταν η ανάγκη που σε οδήγησε στο να δημιουργήσεις πράγματα. Ναι. Είπα, δεν γίνεται, ρε γαμώτα, δεν θα το βάλω κάτω. Είσαι ο Κοκλώνης. Και τι έγινε, αν είσαι ο Κοκλώνης με λεφτά ή ο Κοκλώνης χωρίς λεφτά. Ο Κοκλώνης θα είσαι πάντως. Άρα, χαμογέλα και πάμε παρακάτω. Το έκανε. Τον Κοκλώνη νομίζω τον βλέπουμε. Ο Νίκος, ποιος είναι? Όταν τελειώνουν όλα αυτά και κάθεσαι σπίτι σου στον καναπέ σου με τα 17.000 κιλιά και κλείνεις και την τηλεόραση. Ποιες είναι οι σκέψεις σου, υπάρχει μια σκέψη που να σε κάνει να κλάψεις ή να χαμογελάσεις? Φοβάμαι. Τι? Αυτό που φοβάμαι είναι μόνο ένα πράγμα, παιδιά. Τι? Μην έρθει αυτή η στιγμή που πρέπει ξανά από κάτω να ξανανεύω πάνω. Όχι, έτσι δεν την αντιμετωπίσω. Δεν με νοιάζει. Θα το ξαναπεράσω. Αλλά με πόνισε τόσο πολύ που δεν θέλω να ξαναπάω εκεί. Δηλαδή, με την υγεία σου, ας πούμε, πέρασες μια περιπέτεια υγείας την οποία επίσης πάλι τη μοιράστηκες και δεν ξέρω, Νίκο, αλήθεια, ήταν έμφραγμα αυτό? Καλά, είναι τζαζ. Εγώ ήμουνα στο σόου. Έκανα 12 ώρες. Ναι. Το δάκρυ είναι εδώ. Και είπα κάτι λέει και θέλω να γελάσω. Όχι, καλά, θα σου πω. Πάω, κάνω το σόου. Δεν ένιωθα. Ένιωθα απλά ότι δεν είχε καλό air condition στο στούντιο. 12 ώρες γύρισμα. Και στο τέλος μου λέει ένας φίλος μου: άντε ρε, πάμε στο νοσοκομείο, γιατί σε βλέπω λίγο χλωμό. Πού με βλέπεις, λέω, αφού είμαι παστωμένος με χίλια make-up? Λέει: δεν σε βλέπω καλά. Και όντως πέρασα στο παρατσάκ έφραγμα. Ήταν παρολίγον έμφραγμα. Παρολίγον. Είχα σπάσει τη μύτη, βέβαια. Για την υγεία σου δεν φοβάσαι? Φοβάσαι περισσότερο, μη ζήσεις την πτώση και ξανά την άνοδο? Πώς θα το πετύχεις? Φοβήθηκα λίγο τον κορονοϊό. Τώρα με το σοου και όλα αυτά που έγινε και λέω: Παναγία μου, θα κολλήσουμε όλοι. Περισσότερο για τους άλλους και μετά για μένα. Γιατί αν κολλήσουν κάποιοι συγκεκριμένοι, τέρμα, αυτό θα είναι. Πάει και το σοου, πάνε και εκείνοι. Ναι, αλλά κάτσατε όλοι μέσα. Και εσύ 15 μέρες δεν βγήκε. 21! Α, 21, όχι. Δεν φαίνεται. Κάθισα μέσα. Όχι. Πω, λοιπόν, να σας πω κάτι, συγγνώμη, γιατί έχω εδώ. Εσύ έχει γίνει χαμός. Δεν Όχι, βρήκα τώρα, έχω μπροστά μου, πούντι. Η Χριστίνα Καραμίτσιου ρωτάει, θα κάνεις show επιβίωσης? Έχει ακουστεί κάτι τέτοιο και δεν το έχω πάρει γραμμή. Θα πας σε show επιβίωσης ή τύπου σαρβάιβο? Αν θα πάω ή αν θα παρουσιάσω. Αν θα κάνεις παραγωγή. Γιατί... Αυτοί οι άνθρωποι που το γνωρίζουν όλο και εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω, καλέ. Θα είναι κανένας φίλος μας από την τηλεόραση που έχει βάλει ψεύτικο. Όχι, Χριστίνα λέει, Καραμίτσιου. Χριστίνα ή Δανάη Μπάρκα, δεν ξέρω. Χριστίνα Καραμίτσιου, βρε. Ωραία, άντε, θα σε απαντήσω. Εγώ πώς θα ρωτήσω στον εαυτό μου? Συζητάω να παρουσιάσω ένα reality επιβίωση. Όχι. Μην ρωτάτε πού.
Αλήθεια. Ναι. Δεν. Θα το παρουσιάσεις, έτσι. Θα το παρουσιάσω. Αλλά ποιος πάει τώρα εκεί πέρα που είναι το hub. Ο Δημήτρης Water Sports. Παιδιά, εγώ σημειώνω τους τίτλους του Νίκου Βουγά σήμερα, έτσι. Τι ετοιμάζεις στο Μέγκα. Ισχύει ότι κάτι γίνεται. Εννοείται ότι έχω άριστη συνεργασία με το Μέγκα. Ότι θα κάνουμε πράγματα. Ήδη έχω τις Ρούμις σαν παραγωγός. Ενώ κάνω την παραγωγή εγώ. Θα κάνω και άλλα πράγματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος. Μάλιστα. Ρούχα με το κιλό. Θανάσης, πότε επιστρέφει η Ρούλα Κορομιλά? Ναι, είχε γραφτεί ότι ο Νίκος έκανε μια συζήτηση με την κυρία Κορομιλά, αλλά δεν ξέρω τι αφορούσε. Είχε μία, καλά, έχω κάνει πολλές. Α, ωραία. Με παίρνει τηλέφωνο μετά το τελευταίο τζάζ και μου λέει: κοίτα, εγώ σε αγαπάω. Θα λες μόνο στην τηλεόραση ότι σου δίνω συμβουλές, πρέπει να τις ακούσεις. Τη λέω: παίρνω χαρτί και γράφω, Ρούλα λέγε. Α, ήταν ιδιαίτερα μαθήματα. Το Σάββατο τα έκανα όλα. Τώρα θα δούμε. Θα επιστρέψει η Ρούλα Κορομιλά. Μακάρι. Μακάρι, γιατί μπορεί να κάνει πολλά, ρε παιδιά, τώρα. Είναι δυνατόν η Ρούλα να είναι εκτός. Βέβαια, μακάρι. Έλσα Αγγ. Τρία πράγματα που κάνει για να ανέβει η ψυχολογία του. Τρώω παγωτά. Όνειρο. Και το χειμώνα. Βοηθά, ναι. Ωραία. Τώρα και το πρωί έφαγα. Ωραία. Τώρα, ωραίο. Μετά λέγω ότι παχαίνω. Λοιπόν, μιλάω με φίλους. Μάλιστα. Και δουλεύω. Μάλιστα. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα νιώθω. Ο Νίκος είναι η χαρά της ζωής. Τρώει και μετά κάνει γυμναστική για να χάσει τα πράγματα. Όχι, δεν ξέρετε. Τρώω και βλέπω στο ίντερνετ πώς αδυνατίζουμε. Δίαιτες. Λοιπόν, η Βίκη Σταυροπούλου, φυσικά. Η Βίκη Σταυροπούλου έκανε 11 ερωτήσεις εδώ. Έχει τρελή. Ωραία, φυλάκι. Βικάκι μου. Γιατί δεν τον παίρνεις όλο να τον ρωτήσεις. Είσαι τρελή. Νιώθεις αγάπη ή νιώθεις μοναξιά? Νιώθω αγάπη, Βίκη μου, όταν είσαι δίπλα μου. Να. Αυτά είναι, κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Κατάλαβα. Ερωτήσεις για την παιδική του ηλικία θέλει η Γεωργία Γκέγκα. Γκέγκα, Γκέγκα, μάλλον. Για την παιδική του ηλικία. Το πούμε. Κοινωνικό παιδάκι, ήσουν. Είχα κάνει το Παιδικό Κόμμα Ελλάδος, για να καταλάβετε παιδικό από πού κρατάει αυτό. Ναι, είχα κάνει μια εφημερίδα στο Δημοτικό. Παιδικό Κόμμα Ελλάδος. Στα παιδικά σου χρόνια ήσουν έτσι. Ναι, δηλαδή, καλά, ήσουν πρόεδρος 15 μελούς, ναι, διάσημος. Και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. ΚΚΕ. Ήμουν πάρα πολύ παχουλό παιδί. Πολύ όμως, λέω, τώρα δεν φαντάζεστε. Είχες υποστεί bullying. Δεν τους άφηνα, γιατί ξέρεις, όταν είσαι παχουλός, χτίζεις έτσι την προσωπικότητά σου για να είσαι αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο και από τους φίλους σου, όπου θες να είσαι ο χαρούμενος για να σε θέλουν όλοι. Άρα εγώ έχτισα μια προσωπικότητα που ήμουν πάντα ο χαρούμενος, που με ήθελαν όλοι, αλλά ο χοντρούλης χαρούμενος. Δεν ήμουν ο σεξι χαρούμενος που είχα πάντα πολλές επιλογές. Δεν υπήρχε όμως παρέα που να μην ήθελε τον κοκλόνι μέσα. Βέβαια. Ούτε τώρα! Σαν άμυνα, δείτε το! Να σου πω, ήσουν όμως και το παιδί που πέρα από λάρτ, έτσι όπως ήσουν και το παιδί που είχε κατακτήσεις, ότι ξέρεις. Ρε παιδί μου, αυτό που λέμε. Σεξουαλικές, ερωτικές. Ναι. Δεν είχα πολλές, γιατί εγώ είχα ένα μεγάλο έρωτα στη ζωή μου. Από το γυμνάσιο, πρώτη μου φορά, μέχρι και τρίτη ηλικίου που είχε ένα τροχαίο δυστύχημα και δεν είναι μαζί μας. Οπότε σοκαρίστηκα. Έφτασε 160 κιλά. Σηκώθηκα μια μέρα το πρωί, πάω στον καθρέφτη και λέω: τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι ο Νίκος. Ήρθε ένας φίλος μου βασικά και μου λέει: το μπούτι σου είναι δύο φορές εγώ. Οπότε εκδίθηκα στον καθρέφτη και λέω: τέρμα, έχεις 6 μήνες να δυνατήσεις. 6 μήνες έτρωγα μόνο φρούτα. Έχασε 71 κιλά. Η απώλεια δηλαδή ήταν στο γυμνάσιο, ναι, στο Λύκειο. Ναι, σοκ. Δεν ήταν. Ξέρεις, εγώ ήμουν καλός μαθητής. Δεν είχε έρθει σχολείο, συναντιόμαστε απ' έξω, λέει, πάμε για καφέ. Τι καφέ, λέω, καλά, έχω 100.000 απουσίες, θα πάω σχολείο. Αυτό ήταν. Wow. Είναι η ζωή. Δηλαδή, του, παραλίγο να ήσασταν και μαζί εκείνη την ώρα, να πούμε, αν πηγαίνατε όντως για καφέ. Σίγουρα θα ήμασταν, αλλά είχα απουσίες. Πω. Βλέπεις, παιδί μου, η ζωή του. Εγώ σου λέω, έχουμε κάτι 5 μέρες μαζί, 5 καφέδες. Τριώρους και τετράωρους και τα χάνεις. Δεν το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι. Αυτό σου λέει, είναι θράσος, δεν ξέρω, ή θάρρος. Κάτι από τα δύο. Λοιπόν, είμαι στην Αμερική και τότε έχω την εταιρεία και αυτά και έχουν κάνει. Εγώ άσχετος, τώρα είμαι σαν τον Χατζηχρήστο που πάει στη Νέα Υόρκη. Είμαι εκεί πέρα στα γραφεία, ναι. Είμαι στα γραφεία και λέει, έχουμε βάλει, λέει, χορηγία στους Yankees. Θα κάνεις, λέει, το first pitch. Πού το ήξερα και στο χωριό μου εγώ το τι είναι το first pitch. Είναι η πρώτη παλιά που πετάνε για να πάει καλά το πρωτάθλημα. Εντάξει, εντάξει, λέω, φτάνει ο καιρός να γίνει αυτό το first pitch. Εγώ δεν ήξερα καν πώς είναι η μπάλα του baseball. Μου λένε, σε τρεις μέρες θα είσαι. Λέω, τι θα κάνω, θα πετάω πεπόνια, δεν ξέρω. Μπαίνω λοιπόν να κάνω μαθήματα, ξέρεις, τα χείριθμα και ξαφνικά πάω στο στούντιο. Στο στούντιο, λέω, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Στο τέτοιο, στο στάδιο. Στο στάδιο, ναι. Και έχει 100.000 κόσμο.
Και λέω, εγώ θα βγω εκεί πέρα. Εντάξει, το πέταξα τελικά. Το πέταξε και τώρα σε βλέπουν οι τριπλοί και οι τετραπλοί από 100.000 κόσμου. Λοιπόν, να σα πω κάτι, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Πώς να πας με τον Νίκο, όχι. Έχει κι άλλη μια ωραία ιστορία ο Νίκος, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το προδώσω στον αέρα. Με έναν πολύ wow τύπο που έχεις γνωρίσει εκεί στην Αμερική. Τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Άντε καλέ. Το ξέρεις αυτό ότι τον έχει γνωρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Για... Τι θα μας την πεις αυτή την ιστορία, δεν γίνεται. Να σου την πω, αλλά άμα έρθει η Αμερικάνικη πρεσβεία εδώ και έχουμε θέμα. Αποκλείεται. Ναι, όχι αυτό, α μείνουμε σε αυτό. Μα να σου πω, έχουμε κι εμείς πει για τον Τραμπ. Δεν τον θέλαμε. Γνώρισε και τον τήληξε και σε μια κόλλα φίλου. Καλέ, όταν τον είδα, είχαν πάει για πρωινό και τον βλέπω εγώ πήγαινα και Μιρούλης να ζητήσω λεφτά για την εταιρεία. Έλεγα την ίδια ιστορία 100 φορές. Μπαίνω μέσα, φορά και τη γραβάτα μου και αυτά. Μπαίνω μέσα και έτρωγε. Βλέπω έναν άνθρωπο σε ένα τραπέζι να τρώει, να τρώει, να τρώει, να τρώει. Γεια σας, λέω εγώ. Ούτε γεια σας δεν μου είπε. Δεν πειράζει, λέω εγώ, θα συνεχίσω. Τι κάνετε, αυτά. Ναι, μου λέει, ταξιδιωτικό γραφείο έχεις. Δεν θα πάει καλά. Είχα κι εγώ δύο πτώχευσαν. Άλλο, κουράγιο μου δίνεται, ωραία. Το γρουσούζιζε, παιδί. Ήταν όντως πορτοκαλί, έτσι όπως μας τον δείχνουν. Γιατί μας τον δείχνουν συνέχεια πορτοκαλί αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ήταν. Πορτοκαλί. Απλά ήταν τόσο πολύ με το κεφάλι κάτω που έτρωγε, οπότε δεν. Λοιπόν, να σας πω κάτι, δεν εξαντλείται αυτός ο άνθρωπος. Ας πάρουμε μια μικρή ανάσα και μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά και έχουμε να του κάνουμε και ένα δώρο. Το σπίτι με το Μέγκα υποδέχεται έναν σπουδαίο δημιουργό.